να σας καλημερίσω και να σας ευχαριστήσω για την ανταπόκριση στο κάλεσμα. Η σημερινή πρόσκληση έχει να κάνει περισσότερο με τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενό για κάποια ενημέρωση για θέματα που έχουν σχέση με την παροχή υγείας στον νομό. Όπως γνωρίζετε, η περίοδος στην οποία όλοι μας βιώνουμε είναι μια δύσκολη περίοδος. Όπως ακριβώς υπάρχουν οι αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από την οικονομική κρίση στα φυσικά πρόσωπα, στις οικογένειες κλπ. Ακριβώς τα ίδια προβλήματα εμφανίζονται, αν θέλετε, και εντονότερα και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ένα εκ των οποίων είναι και το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενό. Παρόλες όμως τις δυσκολίες και παρόλα τα προβλήματα, θα έλεγα ότι από τη μεριά μας και από μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου είμαστε σε θέση να ανταποκρινόμαστε επαρκώς και κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα προβλήματα αντιμετώπισης των περιστατικών τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να δίνουμε στους πολίτες. Έτσι θα έλεγα, καθησυχάζοντας τους συμπολίτες μας, γιατί έρχονται καμιά φορά και σε μένα πληροφορίες τόσο από τα έντυπα ηλεκτρονικά μέσα αλλά και από εσάς που έχουν περισσότερο σχέση με την λειτουργία με το νοσοκομείο, αλλά αυτές οι πληροφορίες δημιουργούν μια ανησυχία. Η τελευταία απόφαση για συνενώσεις των νοσοκομείων ή για καταργήσεις νοσηλευτικών μονάδων ή αυτοί που ενδεχόμενα προσδοκούσαν μέσα από αυτό να κλείσει και το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, θα έλεγα ότι αυτοδιαψεύτηκαν. Και αυτοδιαψεύτηκαν διότι το Νοσοκομείο Γρεβενών παραμένει μια ανεξάρτητη, αυτόνομη μονάδα μέσα στα πλαίσια του μνημονίου που έχουμε υπογράψει με τους δανειστές μας και θα συνεχίσει να λειτουργεί. Δεν λέω βεβαίως ότι όλα είναι ρόδινα. Υπάρχουν δυσκολίες στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Δεν ζούμε αλλού. Εδώ είμαστε προσγειωμένοι στην πραγματικότητα. Οι όποιες περικοπές όμως, επαναλαμβάνω, δεν μπορούν να είναι αυτές που να λειτουργούν εις βάρος της περίθαλψης των ανθρώπων οι οποίοι νοσηλεύονται ή έρχονται για μια περιστασιακή βοήθεια από το νοσοκομειακό δικό μας νοσηλευτικό ίδρυμα. Τόσο του νοσοκομείου μας αλλά και του Κέντρου Υγείας της Δεσκάτης που έχουμε την ευθύνη και άλλων 18 περιφερειακών ιατρείων. Σε ό,τι έχει σχέση με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, θα ήθελα να αναφερθώ ότι έχουμε πράγματι αυτόν τον μήνα και θα καλούσα και όλα τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν ευθύνη, βασικά τους προέργους αλλά και αυτοί που συμμετέχουν στα τοπικά συμβούλια, σε συνεργασία και σε συνεννόηση με τον διοικητή, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με το 50% των υποστελεχωμένων πλέον περιφερειακών ιατρείων, γιατί θα αργήσει κάπως να εξελιχθεί η διαδικασία της πλήρους δίσνους. Μέσα στο Μάρτιο λοιπόν, όποιες δυσκολίες να αντιμετωπιστούν σε συνεννόηση και συνεργασία με τους τοπικούς συμβούλους και τους προέδρους των τοπικών συμβουλίων, για να μπορέσουμε πραγματικά να ανταποκριθούμε σε ένα φόρτο που δημιουργεί μια έλλειψη κάποιων ιατρών υπαίθρου, έτσι που να μην δημιουργηθεί κανένα θέμα με τους συμπολίτες μας ό,τι έχει σχέση με την συνταγογράφηση, την ηλεκτρονική βασικά συνταγογράφηση. Από εκεί και πέρα θέλω να ενημερώσω ότι είχαμε έναν κρίσιμο αριθμό συνταξιδοτήσεων μόνιμων ιατρών. Αυτές οι θέσεις θα καλυφτούν, όπως η θέση του χειρουργού, όπως η θέση του καρδιολόγου, όπως η θέση του αναισθησιολόγου. Και θα καλυφθούν βεβαίως από επικουρικούς ιατρούς, γιατί οι διορισμοί και για λόγους μνημονίου, όπως ξέρετε και καλά γνωρίζετε, έχουν ανασταλεί. Σαφώς και σαν διοίκηση έχουμε προχωρήσει σε μια διαδικασία των ετοιμάτων, δηλαδή των αιτήσεων για τις προκηρύξεις των θέσεων. Όταν αυτές τα επιτραπούν, προφανώς θα έχουμε και κάλυψη ιατρικού προσωπικού, βασικά ιατρικού προσωπικού, με μόνιμο διορισμό. Από εκεί και πέρα, έχουν γίνει αρκετά στο νοσοκομείο μας. Ο αξονικός τομογράφος και αυτή, θα έλεγα, η μακρά διαδρομή του από τη σύλληψή του σαν ιδέα κάποιων ανθρώπων στο παρελθόν μέχρι και την εκτέλεσή του και ολοκλήρωση του έργου της εγκατάστασης του αξονικού τομογράφου ολοκληρώνεται μέσα στον Μάρτι. Λέω ότι ολοκληρώνεται μέσα στον Μάρτι, αλλά είχαμε και μία 45ήμερη καθυστέρηση σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και εκτέλεσης αυτού του έργου, της εγκατάστασης δηλαδή του αξονικού τομογράφου, γιατί έγινε μία αλλαγή του χώρου τοποθέτησής του, διότι υπήρξε μη βεβαίωση στατικής επάρκειας από την προηγούμενη πρόβλεψη, από την προηγούμενη διοίκηση, για να τοποθετηθεί παράπλευρα και δίπλα στην κλινική την ακτινολογική.
Από τη στιγμή όμως που δεν είχαμε μη βεβαίως συστατικής επάρκειας του ορόφου που θα είχαμε εγκατάσταση των περίπου 2 τόν μηχάνημα αξονικό τομογράφο, έγινε μια επιλογή από τρους χώρους. Αυτό μας δημιούργησε μια μικρή καθυστέρηση, να μην ανησυχούν οι πολίτες. Είναι στη διαδικασία, αν θέλετε, του διαγωνισμού πλέον για τη διευθέτηση του απαιτούμενου χώρου και πώς θα διαμορφωθεί με την απαιτούμενη ακτινοπροστασία μέγριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες ακτινοφυσικής κλπ. Και για να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο θα χρειαστούν και άλλες περίπου 20-30 μέρες για την κατασκευή του. Υπό την έννοια αυτή, διαβεβαιώνω σε κάθε κατεύθυνση ότι ο αξονικός τομογράφος θα εγκατασταθεί μέσα στο νοσοκομείο, στο χώρο της παθολογικής κλινικής που είναι πλέον δάπεδο, δεν είναι όροφος, για να μην κινδυνεύσουν ή έχουν την ευθύνη μηχανική, με την έννοια ότι γνωρίζετε ότι η δικιά μας περιοχή είναι σεισμογενής, τα όποια προβλήματα ενδεχόμενα στατικότητα θα δημιουργούσαν στο κτίριο. Εκτός από τον αξονικό τομογράφο όμως, το στοίχημα το οποίο εμείς καλούμαστε σαν σήμερα με πραγματικά έλλειψη προσωπικού να αναλάβουμε δηλαδή την επάρκεια τύπου Β που σημαίνει διεθνείς διαγωνισμούς με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Όλα αυτά γίνονται στο νοσοκομείο το δικό μας. Έτσι λοιπόν άμεσα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε πλέον τα εγκεκριμένα βιοιατρικά μηχανήματα όπως είναι ο ψηφιακός μαστογράφος, όπως είναι το ψηφιακό ακτινολογικό μηχάνημα, όπως είναι ο ένας υπερηχοτομογράφος, όπως είναι το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, ένα έχει το νοσοκομείο μας, ένα διαθέτει από κατασκευής, θα πρέπει να συμπληρωθεί και με ένα δεύτερο, δεν μπορεί να μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το νοσοκομείο πάνω από 5 ώρες και το γνωρίζετε καλά, έχει αυτονομία με μπαταρίες, αυτή η αυτονομία όμως κρατάει μόνο τόσο. Άρα η όποια διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος καλύπτεται από το ίδιο το νοσοκομείο. Έχουμε, επαναλαμβάνω, ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, θα συμπληρωθεί και με ένα δεύτερο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. Επιπλέον, θα τοποθετηθεί και μία ατμογεννήτρια. Θέλω να επισημάνω το εξής, που έχει να κάνει με την παρεχόμενη, αν θέλετε, εργαστηριακή αντιμετώπιση κάποιων περιστατικών σε ό,τι έχει σχέση με το ακτινολογικό τμήμα το οποίο έχουμε στο νοσοκομείο μας. Διανύουμε την πρώτη δεκαετία λειτουργίας του νοσοκομείου. Όλες οι εταιρείες, να ξέρετε, των βιοιατρικών μηχανημάτων δεν δίνουν εγγυήσεις καλής λειτουργίας και πέραν της δεκαετίας. Άρα υπάρχει αυτή η συμπτωματολογία της γύρας των μηχανημάτων που έχουμε. Στον κατάλληλο χρόνο όμως προχωρούμε στη δημοκράτηση αυτών μέσω του ΕΣΠΑ. Δεν θα χρεωθεί κάτι το νοσοκομείο, όλα είναι από ευρωπαϊκούς πόρους και πληρωμένα. Και έτσι πιστεύω μέσα σε ένα εύλογο διάστημα, από τη φύση μου είμαι αισιόδοξος, να πω ότι αυτή η εργασία και η δουλειά από τις τεχνικές υπηρεσίες και την Επιτροπή Προμηθειών του τμήμα που έχουμε εδώ θα ολοκληρωθεί και ενδεχόμενα, ας πούμε, μέσα στο έτος, το τρέχον έτος, να μπουν σε λειτουργία αυτά τα καινούργια μηχανήματα για να έχουμε και μια πολιτότητα της δυνατότητας της αξιολόγησης των εργαστηριακών εξετάσεων των πολιτών μας.